Να μην υπάρχει πανικό σε ό,τι αφορά του εμβολιασμού, συνιστούν οι φαρμακοποιοί μετά την αναστάτωση που έχει υπάρξει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίω σε ό,τι αφορά το εμβόλιο τη Ιλαρά. Εκείνο, μάλιστα, που σημειώνουν χαρακτηριστικά είναι ότι το εμβόλιο θα πρέπει να το κάνουν μόνο όσοι είναι αναγκαίο. Τα ε, εμβόλια, καταρχά, να πούμε: ποιοι είναι, ποιοι είναι απαραίτητο να κάνουν εμβόλια. Θα πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά για την πρώτη δόση και τα παιδιά πάλι που πρέπει να κάνουν τη δεύτερη δόση. Τώρα από τα μεγαλύτερα άτομα θα πρέπει να εμβολιαστούν αυτά που έχουν κάνει τη μία δόση και δεν έχουν κάνει τη δεύτερη. Οι πληροφορίες είναι ότι για τα εμβόλια τα μη και τα πριορίξ θα στείλουν οι εταιρείε σε μικρές ποσότητες την επόμενη εβδομάδα. Επομένως θα πρέπει να εμβολιαστούν μόνο αυτοί που έχουν που άμεση ανάγκη. Ούτε πρέπει να πανικοβάλλεται ο κόσμος και σιγά σιγά πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί η τροφοδότηση με τα εμβόλια ηλαράς, ερυθράς και παροτίτιδος. Το Priorix 4 θα εμφανιστεί πάλι να το ξέρουν και οι παιδίατροι αρχές του 18. Σε σχέση με τα αντιγρυπικά εμβόλια, σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, αυτά υπάρχουν στην αγορά και καλό είναι όσοι βρίσκονται στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους. Όσον αφορά τώρα το, τα αντιγρυπικά εμβόλια υπάρχουν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καλό είναι ο κόσμος να αρχίσει να εμβολιάζεται πριν πέσουν τα κρύα. Όσον αφορά το ενδιαφέρον του κόσμου αυτό καταγράφεται ως ιδιαίτερα αυξημένο με τους φαρμακοποιούς να εφιστούν περισσότερη ηρεμία. Ρωτάει ο κόσμος, ναι υπάρχει πανικό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Σιγά σιγά θα αποκατασταθεί και πιστεύω ότι να μην, να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος.